αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του archipelagos.com, εδώ με μια ειδικότητα που σπανίζει, γιατί δυστυχώς έχει εκλείψει τον ασυρματιστή του Louis Crystal, τον κύριο Μανώλη Ανδριανό. Βρισκόμαστε μέσα στο χώρο του ασυρμάτου που είναι δίπλα στη γέφυρα ακριβώς. Ουσιαστικά είναι μέσα στο χώρο της γέφυρας και ο κύριος Ανδριανός θα μας πει δύο λόγια για τα μηχανήματα εδώ που χειρίζεται και λίγο για την ειδικότητά του. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε καταρχάς στο πλοίο μας. Είδατε πολλά πράγματα ίσως περίεργα εδώ. Ένα από τα πιο περίεργα είμαι εγώ. Και... όχι περίεργα, σπάνια. Σπάνια, ναι. Πολλοί το βλέπουν περίεργο, με βλέπουν λίγο περίεργα. Μου λένε, μα εσείς τι είστε, ας πούμε. Δεν το έχουν ξανατύχει. Ναι, και πιο καινούργιοι βασικά. Να θυμίσουμε λίγο και στον κόσμο που δεν θυμάται και τους βαθμούς στα γαλόνια, ότι έχει παρόμοια γαλόνια με τον ύπαρχο, μόνο που είναι σε πράσινο φόντο εδώ. Είναι το χρώμα της ελπίδας. Αυτό φέραν πάντα οι ασυρματιστές, όπως και τα χρώματα στα κρουαζιερόπλια, όπως ξέρετε. Το κάθε χρώμα έχει μια ιστορία και το ανάλογο, όπως ας πούμε το μοβ της μηχανής, που πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι από το, μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, που όλοι οι μηχανικοί, επειδή είχαν πολλά θύματα, φόρασαν το πένθυμο μοβ χρώμα. Εμάς είναι το χρώμα της ελπίδας. Πάντα μας είχαν συνυφάσει με την ελπίδα σε κάποιο καράβι, γιατί εμείς κάναμε τις επικοινωνίες διάσωσης του πλοίου. Ήμασταν πάντα οι τελευταίοι που θα φεύγαμε μαζί με τον πλοίαρχο στην τελευταία βάρκα, φέρνοντας όσο μπορούσαμε μαζί μας κάποιο τηλεπικοινωνιακό μέσο που υπήρχε τότε, το πιο απλό που ήταν ένα VHF ας πούμε. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Όλα είναι ηλεκτρονικά, οι επικοινωνίες είναι μέσω δορυφόρου κατά 90%, οι ραδιοεπικοινωνίες οι παλιές είναι πάρα πολύ λίγες και είναι μόνο οι επικοινωνίες κινδύνου, το λεγόμενο σύστημα GMDSS, το σύστημα το οποίο μας έβγαλε και ουσιαστικά από τα καράβια, διότι είναι αυτόματο πλέον και ελέγχεται και από οποιοδήποτε αξιωματικό, πάρει μια ειδίκευση και κάποιο πτυχίο και έτσι... τα χέρια των ασυρματιστών, των έμπειρων πιο παλιών ραδιοεπικοινωνιακών αξιωματικών εκλείψανε τα καράβια. Εμείς είμαστε από τους πολύ λίγους, νομίζω πρέπει να είμαστε εν ενεργεία όχι πάνω από 10 άτομα. Τα καράβια της Louis είναι όλα με ασύρματο. Τα καράβια της Louis είναι όλα με ασύρματο και ασυρματιστή. Ασύρματο έχουν όλα τα καράβια, δηλαδή... ασύρματος θεωρείται το σύστημα GMDSS, το ράδιο επικοινωνιών. Θέλω να πω ξεχωριστό έτσι τμήμα. Ναι, ξεχωριστό τμήμα με πανδρομένο πλήρωμα, εγώ δηλαδή, έχουν μόνο τα καράβια της Louis και κάποια μέγα γιότσα από ό,τι ξέρω, κάποιους συνάδελφους που είναι σε κάποια μέγα γιότσα, κυρίως στο εξωτερικό και σε μερικά εδώ στην Ελλάδα. Τελευταίοι των Μοϊκανών, έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Περιμένουμε και εμείς να πάρουμε τη σύνταξη, να αποσυρθούμε και εμείς. Από πού ξεκινήσατε, από ποια σχολή? Εγώ ξεκίνησα γύρω στο 84, μπήκα στη σχολή του Ασπροπύργου. Είμαι της δημόσιας απόφυτος σχολής, τότε ήταν ΑΔΣΕΝ, τώρα είναι ΑΕΝ. Τελείωσα εκεί, ήταν 2 χρόνια τέτοια η φοίτηση, εμείς ήμασταν τότε περιζήτητοι, πολύ εύκολα βρίσκαμε δουλειά. Και ήμασταν και ανάρπαστοι, μπορώ να πω. Εντάξει, λέγανε κάποτε ότι το καράβι χωρίς ασυρματιστή δεν φεύγει. Με τίποτα. Με καπετάνιο μπορεί να φύγει. Χωρίς να λείπει ο καπετάνιος θα αναλάβει ο δεύτερος. Χωρίς ασυρματιστή όμως δεν έφυγε. Και από πού περάσατε έτσι εντάχει να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία μέχρι τώρα? Ναι, εγώ ξεκίνησα από τα φορτηγά, όπως όλοι μας. Σε πολλές εταιρείες. Στο Μεθενίτη παλιά, όπως ξεκίνησα σε φορτηγά πάντα. Δεν έχω κάνει σε άλλη. Σε γκαζάδικα δεν έχω κάνει. Ούτε σε άλλη κατηγορία εκτός από φορτηγά, τσιμεντάδικα, στο Μπουρί έχω κάνει, στο Παπαδάκι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία έχω κάνει πολλά χρόνια, στο Αγγελόπουλο έχω κάνει στα φορτηγά του Κώστα του Αγγελόπουλου που είναι τα αδέρφια τώρα στον Ολυμπιακό, και μετά όταν πλέον εκλείψαμε το 92 ήταν το τελευταίο μου καράβι στο Αγγελόπουλου, εκεί είχε γίνει η μετάβαση πλέον των ασυρματιστών με ένα νόμο που είχε δοθεί να μπορούμε να γίνουμε ανθυποπλοίαρχοι και μετά να συνεχίσουμε και να γίνουμε και πλοίαρχοι. Έτσι πάρα πολλοί από εμάς μεταπήδησαν. Εγώ έχω πάρει το πτυχίο, είμαι από τους πρώτους που πήραν το πτυχίο του ανθυποπλοίαρχου, το οποίο ήταν και προαγωγικό μέχρι πλοιάρχου τότε. Τώρα δεν είναι μέχρι πλοιάρχου. Το πήρα, στην πρώτη πενταετία το έχασα γιατί είμαι από τους ρομαντικούς του επαγγέλματος, δεν ήθελα να εγκαταλείψω τη δουλειά μου,
Μ' αρέσαν και τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Συνέχισα, έβρισκα δουλειά, μεταπήδησα μετά στα κουρασγερόπλια γιατί δεν μας έπαιρναν πλέον στα φορτηγά όταν το 92 καταργήθηκε πλέον η ειδικότητα. Πού, σε ποια κουρασγερόπλια? Ξεκίνησα στο Ποταμιάνο. Mm. Ήταν η μόνη εταιρεία που ονόματα, είχε ελληνικές. Θυμάστε ονόματα? Πάρα πολλά. Έχω κάνει σε όλα σχεδόν τα καράβια. Αλλά το πιο βασικό και το πιο σημαντικό για μένα ήταν το τελευταίο. Το λέγαμε Olympia Voyager. Το οποίο ήταν το πιο γρήγορο καράβι στον κόσμο και παραμένει. Ήταν ένας πολύ μεγάλος κόμβος για μένα, επαγγελματικά. Πήγα μέσα από την κατασκευή του, από τη Γερμανία, και έμεινα μέχρι και την κατάσχεση. 4,5 χρόνια. Έζησα πάρα πολλά εκεί. Ήταν ένα πρωτοποριακό καράβι, και αυτό και το αδερφάκι του. Αλλά έχω κάνει σχεδόν σε όλα τις. Τότε ξεκίνησα σαν υπηρετική. Έκανα επίσης το ιστορικό αργοναύτη, που θα το ξέρετε, που ήταν το πρώην γιότ του Χίτλερ. Ναι, ήταν το γιότ του Χίτλερ, όπως λένε, του 23 κατασκευή. Ένα πολύ παλιό, ένα σαγκαίκι, ας πούμε, έτσι σακότερο. Ξεκίνησα από εκεί, έκανα 2 σεζόν. Επίσης, ένα ιστορικό καράβι που κάηκε, ήταν τότε αυτό που κάηκε μέσα στη Γένοβα, που ήταν έκθεση. Πώς το λέγανε. Ο Πήγασος, μπράβο, έκανα και στον Πήγασο. Έκανα σε αρκετά καράβια του, σχεδόν σε όλα, στο Ρενεσάνς. Αλλά το πιο έτσι για μένα, έτσι πιο σημαδιακό ήταν το Voyager, το οποίο πέρασα όλα αυτά τα χρόνια. Τα παιδιά μου μεγαλώσαν εκεί, γιατί τα έφερνα μαζί. Και ήταν ένα καράβι πρωτοποριακό και παραμένει. Παρόλο την ηλικία του. Από πού έχετε καταγωγή, πού μεγαλώσατε? Εγώ είμαι Πειραιώτης, γεννήθηκα σε χώρα του εξωτερικού, αλλά οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, είμαστε Πειραιώτες, Βέρη Πειραιώτες. Όταν ήρθα στην Ελλάδα βέβαια, μεγάλωσα και ακόμα μένω στο Πειραιά. Και θέλετε τώρα για το τέλος να μας δείξετε έτσι μια σύντομη επίδειξη στην κάμερα, λίγο τα μηχανήματα εδώ? Πολύ ευχαρίστως. Εδώ τώρα, όπως ξέρετε, είναι δορυφορικά τα συστήματα πλέον. Έχουμε τα δύο τέλεξ, τα δορυφορικά, τα standard set τα λεγόμενα, τα οποία είναι και για επικοινωνίες εμπορικές, το παλιό το τέλεξ που λέμε, αυτό που στέλναμε πάντα, αλλά βέβαια αυτά τα μηχανήματα μπορείς να στείλεις και email συγχρόνως και κάνεις και επικοινωνία κινδύνου. Αυτό είναι το βασικότερο για μας. Τα έχουμε, δηλαδή ανήκουν στο σύστημα του GMDSS και είναι για επικοινωνία κυρίως κινδύνου. Βέβαια δεν μας λείπει το ίντερνετ, το οποίο είναι στον απλό υπολογιστή του καθενός μας, και ένα μεγάλο σύστημα το οποίο βέβαια δεν μπορείτε να το δείτε έτσι είναι τα λεγόμενα τα πολυκάναλα, αλλά δορυφορικό και αυτό βέβαια, που από εδώ γίνεται όλη η επικοινωνία του πλοίου εμπορική, κυρίως εμπορική, και η οποία έχουμε τηλεφωνία, έχουμε το ίντερνετ, έχουμε fax, έχουμε data μέσω αυτού του συστήματος. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πλέον, είναι τα πιο πολλά δορυφορικά. Η πομπή είναι έξω, είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα στη γέφυρα. Η ράδιο πομπή που λέμε, η παλή του συστήματος του καινούριου, είναι εκτός της γέφυρας, είναι εκτός του χώρου αυτού, για να μπορούν όλοι οι αξιωματικοί της γέφυρας που είναι προσοδούχοι και διπλωματούχοι με το πτυχίο του GO, του General Operator όπως ξέρετε, να τα χειρίζονται και αυτοί, διότι δεν υπάρχουν. Εμείς δεν υπάρχουμε στην ουσία, μόνο σε αυτά τα καράβια εδώ είμαστε. Οπότε τα άλλα, σε όλα τα άλλα τα καράβια, είναι υποχρεωμένοι οι αξιωματικοί της γέφυρας με την ειδίκευση που έχουν και με τα πτυχία που παίρνουν να τα χειρίζονται. Μάλιστα. Οπότε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε πάντα καλά ταξίδια, καλές θάλασσες και καλή συνέχεια και όταν θα βγείτε στη σύνταξη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς πάντα να κάνετε καλή δουλειά, γιατί σας παρακολουθούμε. Είσαστε μια παρέα έτσι, και ιδίως όταν είμαστε στο εξωτερικό και δεν έχουμε και νέα την πατρίδα. Να συνεχίσετε να κάνετε πάντα την καλή δουλειά και όλα να σας έρθουν πάντα δεξιά και ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.